ακούσετε μία παρέμβαση προσωπική εμπειρία του κυρίου Δημητρίου Τσαντίλα, καθηγητή χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην εκδήλωση ενημέρωσης για τις μεταμοσχεύσεις. Πριν από 15 χρόνια, εφημερεύων επιμελητής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, είχαμε μία κοπέλα 19 χρονών μετά από ατύχημα και ήταν εγκεφαλικά νεκρή. Την κρατήσαμε έναν μήνα, 40 μέρες στον αναπνευστήρα. Και μετά λοιπόν κινητοποιήθηκε η ομάδα των μεταμοσχεύσεων για να πάρουν τα όργανά της. Όπως είπε ο κύριος Καρακατσάνης, πρέπει να υπογράψει αναισθησιολόγος, ένας νευρολόγος και ο θεράπων γιατρός. Οι δύο είχαν κανονίσει τα πάντα, πήραν υπογραφές και ετοιμάστηκαν όλα τα χαρτιά για τη μεταμόσχευση. Περίμεναν όμως να πάρουν και τη δική μου υπογραφή, που ήμουν ο θεράπων χειρουργός. Με ειδοποιούν λοιπόν αμέσως και πηγαίνω στο Ιπποκράτειο και μου λένε «Έλα, υπόγραψε για να αρχίσουν οι μεταμοσχεύσεις». Βέβαια το σπίτι μου από το Ιπποκράτειο είναι 5 λεπτά με το αυτοκίνητο. Εμένα μου φάνηκε χρόνος ολόκληρος μέχρι να φτάσω στο Ιπποκράτειο και προσευχήθηκα και είπα «Θεέ μου, φώτισέ με να μην γίνει αυτό που πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει». Λοιπόν, πράγματι, πήγα στο Ιπποκράτειο. Εκεί μπήκαμε στο γραφείο μου. Μου έφεραν τα χαρτιά οι συνάδελφοι να υπογράψω και εγώ και να τελειώνει η υπόθεση. Τους λέω τότε «Δώστε μου τα χαρτιά. Ευχαριστώ πολύ. Περάστε έξω και φωνάξτε μέσα τη μητέρα». Φωνάζουν τότε τη μητέρα μέσα και άρχισα να της κάνω μία ενημέρωση. Της είπα ότι η επιστήμη λέει ότι η κόρη της πέθανε. Εγώ όμως, ως χειρουργός που πιστεύω στον Θεό, που είμαι χριστιανός, δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Δεν πιστεύω ότι η κόρη της πέθανε. Και της είπα και κάτι άλλο επιπλέον. Ότι ο Θεός είναι ικανός, μπορεί. Είναι παντοδύναμος, μπορεί να κάνει και κάποιο θαύμα. Επομένως, της λέω, αν θέλεις να πεθάνει η κόρη σου, υπόγραψε. Εγώ ως γιατρός διαφωνώ προσωπικά. Εγώ δεν θα υπέγραφα. Οπότε ξεσηκώθηκε η μητέρα και λέει, «Όχι γιατρέ, προς Θεού, τι λες τώρα. Και μόνο αυτό που μου είπες μου φτάνει. Δεν θα υπογράψω αφού υπάρχει έστω και μία ελπίδα. Και εγώ πιστεύω στον Θεό ότι μπορεί να κάνει και το θαύμα του». Οπότε βγαίνω λοιπόν έξω, με πιάνουν οι συνάδελφοι και με ρωτούν τι έγινε. Και εγώ γεμάτος θάρρος τους είπα «Δεν θέλει η μαμά να υπογράψει». Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σε μία εβδομάδα η κοπέλα ανένυψε. Έγινε καλά. Είχα μάλιστα και έναν βοηθό και είναι τώρα παιδοχειρουργός, ο οποίος το θυμάται το περιστατικό και είναι ανεξίτηλα μέσα στην καρδιά του τυπωμένο. Η κοπέλα αυτή βγήκε από το νοσοκομείο μας. Μάλιστα την κρατήσαμε έναν μήνα μετά και τη γύριζαν στους διαδρόμους που περπατούσε και είναι σε ένα χωριό της Αριδαίας. Παντρεύτηκε και έχει και παιδάκια. Αν μου το επιτρέπετε, να κάνω μόνο δύο σχόλια μικρά. Εφόσον η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου μπαίνει καθαρά με ανθρώπινα κριτήρια, τα οποία ανθρώπινα κριτήρια ουδέποτε είναι αλάνθαστα, ας το σκεφτούμε. Τι θα μας πούν αυτοί για τους μοναχούς, στους οποίους είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει πτωματική ακαμψία? Θα μας πούν ότι ζουν. Ας μας εξηγήσουν, ζουν ή δεν ζουν? Και δεύτερο και τρίτο και τελευταίο. Αυτή η υπερευαισθησία μας για να σώσουμε 10, 20, 30 και 100 ανθρώπους, γιατί να μην υπάρχει και μια ανάλογη ευαισθησία που σκοτώνουμε 300.000 μωρά πριν γεννηθούν? Τα σκοτώνουμε και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κλωνοποιημένα ανθρωπόμορφα τέρατα για να τους πάρουμε τα όργανά τους. Μήπως αυτό είναι υποπτό? Ευχαριστώ πολύ. Ήταν μία παρέμβαση του κυρίου Δημητρίου Τσαντίλα,
καθηγητή χειρουργικής, που αναφέρει προσωπικό του περιστατικό ανανύψεως εγκεφαλικά νεκρού. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.